κύριε Βρύσαλη, καλημέρα από τον 984. Τι κάνετε? Χρόνια πολλά, καλή χρονιά στους ακροατές σας. Καλά, καλά να είστε και εσείς. Θα ήθελα λίγο το σχόλιο σας αναφορικά με αυτά τα οποία λέει ο κύριος Πλεύρης, μετά τα όσα ακούσαμε χθες το πρωί από εσάς στην εκπομπή του Γιώργου Σαχίνη. Αλλά δώστε μου μόνο τη δυνατότητα να πω σε εκείνους οι οποίοι στέλνουν μήνυμα, δηλαδή ρωτάνε ποια είναι εκείνα τα δικαιολογητικά τα οποία χρειάζονται μέχρι 31 του μήνα για να καταθέσουν τις δηλώσεις τους στις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας αναφορικά με ζημιές που έχουν υποστεί με βιομηχανικές, βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμη οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τη μορφή τους που επλήγησαν από τους σεισμούς 24 Ιουλίου, 27 Σεπτεμβρίου στην περιφέρεια Κρήτης, ότι μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης με τον κύριο Βρύσαλη θα σας δώσω αυτά τα δικαιολογητικά για να μην τον αφήσουμε να περιμένει. Λοιπόν, κύριε Βρύσαλη, στη χθεσινή ημέρα εσείς λέγατε από τη δική σας την πλευρά και επιβεβαιώνατε. Ναι, έχουμε, για να το πω περιληπτικά, 30 κρούσματα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο προσωπικό. Ναι, ανησυχούμε ιδιαίτερα διότι επιστρέφουμε μετά από 5 ημέρες στην εργασία μας, αφού λίγοι, ας πούμε, μετά την αναθεώρηση των δεδομένων εκεί η καραντίνα. Συνεχίζουμε ωστόσο να έχουμε με κάποιες από αυτές τις ενέργειες που μας προκαλεί ο κορονοϊός, δεν έχει φύγει τελείως από πάνω μας. Ανησυχούμε επίσης γιατί και τα οικονομικά μας δεν βγαίνουν να πηγαίνουμε απ' έξω να κάνουμε μοριακό τεστ που δεν το κάνουν ούτε σε εμάς, γιατί λέει το νοσοκομείο δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Εσείς λέγατε χθες ότι, ξέρετε, μας ανακαλούν 5 μέρες μετά γιατί δεν υπάρχει το προσωπικό. Μάλιστα, αυτό που έβλεπα και άκουγα χθες είναι ότι στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας τουλάχιστον 2.000 υγειονομικοί αυτή την ώρα είναι σε καραντίνα επειδή έχουν προσβληθεί από τον ιό. Και έρχεται και σας απαντάει στη χθεσινή ημέρα ο κύριος Πλεύρης, και εκεί θέλω να μείνω, γιατί αυτό θέλω εσείς από τη δική σας την πλευρά ως υγειονομικός να μου το σχολιάσετε, γιατί είσαστε μέσα στον χώρο του νοσοκομείου. Σε πενθυμερή καραντίνα, εγώ διαβάζω από την εφημερίδα Νέα Κρήτη ένα τμήμα που αφορά τις δηλώσεις του κυρίου Πλεύρη. Σε πενθυμερή καραντίνα θα πρέπει να παραμένουν όσοι βρεθούν θετικοί στον κορονοϊό, ενώ τα δεδομένα διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν ο εργαζόμενος είναι εμβολιασμένος ή όχι, όπως δήλωσε ο Υπουργός. Όσον αφορά στους εργαζόμενους που έχουν εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού, στην περίπτωση που νοσήσουν, για να είναι καλυμμένοι εντός αγωγικών στην εργασία τους, αρκεί η διεξαγωγή rapid test και η ανάρτηση του θετικού αποτελέσματος στο ηλεκτρονικό σύστημα, είτε από τους φαρμακοποιούς είτε από τα διαγνωστικά κέντρα, ενώ δεν απαιτείται μοριακό τεστ. Στη συνέχεια ενημερώνεται άμεσα ο εργοδότης και τα αποτελέσματα ανεβαίνουν στο εργάνι. Αντιθέτως, όσοι εργαζόμενοι δεν έχουν εμβολιαστεί, οφείλουν να υποβάλλονται σε PCR, μοριακό έλεγχο, και στην περίπτωση που τα αποτελέσματα είναι θετικά, τα καταθέτουν στην εργασία τους και λαμβάνουν πενθήμερη πληρωμένη άδεια. Ωστόσο, ο ΕΦΚΑ για την πλήρωση άδεια σε εργαζόμενο εμβολιασμένο νοσούντα σε κορονοϊό επιδέχεται μόνο PCR, μοριακό έλεγχο, πρόβλημα που αναμένεται να επιληθεί λίαν συντόμως με την έκδοση της επικείμενης σκία. Υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατη ενημέρωση η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, συνεχίζω να διαβάσω από την εφημερίδα Νέα Κρήτη τις εσωτερικές της σελίδες, είχε αναφέρει ότι οι εμβολιασμένοι πολίτες δεν θα χρειαστεί να υποβάλλονται σε μοριακό έλεγχο για να δηλώσουν την νόσησή τους, αλλά ανταυτού μονάχα rapid test λόγω της έντονης συμφόρησης στο ΕΣΥ. Εσείς που ακριβώς ανησυχείτε, γιατί εδώ δεν φαίνονται ενισχυτικά πράγματα από αυτά τα οποία λέει ο κύριος Πλεύρης, άσχετα με το αν γίνεται του κουτρούλιο γάμος, αλλά δεν ανησυχεί. Κοιτάξτε να δείτε, κυρία Δουγεράκη, η πραγματικότητα. Γελάω, γιατί η πραγματικότητα αυτή που βιώνουμε και εμείς και οι ασθενείς είναι τραγική στα νοσοκομεία της χώρας μας, αλλά και στα νοσοκομεία του νησιού μας. Ήδη διάβαζα πριν από λίγο που με καλέσατε, υπήρχε βραστικό επεισόδιο ανθρώπων στα Χανιά, στο νοσοκομείο Χανίων, που περιμένανε στην ουρά για να κάνουν κάποιο τεστ. Και βεβαίως ο εκνευρισμός και η αγανάκτησή τους εκφράστηκε για άλλη μια φορά δυστυχώς απέναντι σε εργαζόμενους.
Και βεβαίως δεν φταίνε ούτε οι εργαζόμενοι, ούτε ο κόσμος που περιμένει στις ουρές για να κάνει ένα τεστ δωρεάν. Και αυτά είναι οι εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης, που βεβαίως για άλλη μια φορά αναδεικνύεται ότι τα ίδια διέξοδα όπλα και, αν θέλετε, προγράμματα που εφαρμόζει δεν έχουν φέρει κανένα αποτέλεσμα. Ήδη τις τελευταίες μέρες, κυρία Δουλγεράκη, ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο αλλά και σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας έχουν ήδη νοσήσει. Και έχουν νοσήσει και βγαίνουν και σε καραντίνα πολλές φορές κάνοντας την αυτοδιάγνωση κάποιων τεστ. Είναι 2.000 οι συνάδελφοί σας που έχουν μπει σε καραντίνα ή είναι μεγαλύτερο το νούμερο? Κοιτάξτε, κάθε μέρα διαφοροποιείται. Αυτή τη στιγμή η εικόνα που έχω είναι περίπου από 25 μέχρι 30 εργαζόμενοι, αλλά βεβαίως τώρα δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι, είναι και οι οικογένειες που έχουν μικρά παιδιά εργαζομένων που νοσούν αυτό σωστά, το διάστημα. Που μπαίνουν και σε καραντίνα. Μπαίνουν και σε καραντίνα και λείπουν και από το νοσοκομείο. Και βεβαίως υπάρχουν καταγγελίες εργαζομένων και βεβαίως και κόσμου κι άλλου που επισκέπτεται τα νοσοκομεία με κάποια συμπτώματα και δεν γίνονται το PCR, στο όνομα ότι δεν είναι δουλειά του νοσοκομείου να κάνει τα PCR τα τεστ, στέλνονται στον εσταυρωμένο και ντουμπαλίν αυτό το μπαλάκι, με αποτέλεσμα να πηγαίνει ο κόσμος να πληρώνει τα τεστ που θα έπρεπε να τα κάνει δωρεάν το κράτος. Είναι η χαρά της τσέπης αυτή η περίοδος, δηλαδή να βγάζει είτε τα 47 ευρώ ή τα 10 ευρώ. Κοιτάξτε, είναι κοροϊδία τώρα. Και αυτά που λέει και ο κύριος Γεωργιάδης είναι κοροϊδία. Τα 47 ευρώ ότι είναι η τιμή διατίμησης των τεστ. Ή αυτά που ακούστηκαν ότι αν δίναμε δωρεάν τεστ στον κόσμο θα είχαμε και άλλο μνημόνιο. Φαίνεται τελικά ότι οι λαϊκές ανάγκες του κόσμου δεν συνάδουν με την πολιτική αυτή που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Μάλιστα. Να σας πω τώρα. Παρακαλώ. Εγώ σας ρώτησα αν ανησυχείτε ή όχι με την επιστροφή των νοσούντων μετά από 5 ημέρες, βάσει των όσων είπε και ο κύριος Πλεύρης. Πιστεύετε ότι υπάρχει, είναι λόγος υπαρκτός ανησυχίας αυτός από τη στιγμή που τα νέα δεδομένα λένε ότι μπορείτε, εφόσον είσαστε εμβολιασμένοι, σε 5 μέρες να επιστρέψετε, ή αφορά και τους ανεμβολιαστούς? Τα νέα δεδομένα είναι προσαρμοσμένα στις αντοχές της οικονομίας και της ελληνικής, το λέω εισαγωγικά, αντοχές, και βεβαίως και της παγκόσμιας. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, είναι ουσιαστικά θέληση των εργοδοτών να επιστρέφουν εργαζόμενοι άρον-άρον στις δουλειές τους, είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα. Υπάρχουν καταγγελίες ότι κρύβονται περιστατικά θετικών κρουσμάτων και εκβιάζονται οι εργαζόμενοι να γυρίσουν στη δουλειά, ή τους λένε πάρτε ένα ντεπών και γελάτε στη δουλειά, είτε σε εμάς ελάτε στη δουλειά γιατί είστε εμβολιασμένοι και ας έχετε κάποια ήπια συμπτώματα. Και βεβαίως ο αναρθολογισμός, κυρία Δουγκεράκη, είναι τεράστιος, όταν την ίδια ώρα είναι 6.000 εργαζόμενοι σε αναστολή με το πρόσχημα ότι μπορεί να κινδυνεύει ο κόσμος να κολλήσει μέσα στα νοσοκομεία, και μας φέρνουν εμάς σε 5 μέρες μέσα με συμπτώματα, ήπια μεν, αλλά με συμπτώματα να δουλέψουμε σε ασθενείς που, αν θέλετε, και οι ίδιοι μπορεί να κινδυνεύσουν αύριο μεθαύριο. Όχι μόνο ανησυχούμε, αυτός είναι ο αναρθολογισμός της επιστήμης που φαίνεται ότι η κυβέρνηση εργαλειοποιεί την επιστήμη. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, όταν δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ένας εργαζόμενος με συμπτώματα ήπια να γυρίσει τη δουλειά και να είναι το ίδιο αποδοτικός με κάποιον υγιή. Εδώ θα κάνουμε, αντιστρέφουμε την πραγματικότητα και φέρνουμε όπως τη θέλουμε. Μα δεν είναι έτσι. Και βεβαίως και πρέπει, έχουμε ζητήσει να γίνονται τεστ σε όλους τους εργαζόμενους. Τα τεστ και τα PCR και τα Rapid έχουν να γίνουν μήνες. Μήνες και μη σας πω και χρόνο στους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας. Και ταυτόχρονα τα μέτρα προστασίας με τις μάσκες υψηλής προστασίας δίνονται με το σταγονόμετρο. Εδώ υπάρχουν καταγγελίες ότι τις αγοράζουμε εμείς οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει και θα οδηγήσουν, αν θέλετε, με μαθηματική ακρίβεια από ό,τι φαίνεται, και σε διασπορά, όχι μόνο στην κοινότητα, αλλά και μέσα στους εργασιακούς χώρους, που εκεί γίνεται το πάρτι, αν θέλετε, της διασποράς. Στα σχολεία που ανοίγει αύριο μεθαύριο, διάβαζα δηλώσεις του κυρίου Οικονόμου, του κυβερνητικού εκπροσώπου. Λέει τα παιδιά θα είναι πιο ασφαλή μέσα στα σχολεία. Κοιτάξτε να δείτε, θα ήταν πιο ασφαλή τα παιδιά μας στα σχολεία αν είχαν αίθουσες μεγάλες, αν γινόντουσαν τεστ με όλα
αυτά, κύριε Βρύσαλη, που κουβεντιάζουμε 21-22 μήνες και δεν τα έχουμε ως δεδομένα μπροστά μας. Δεν έχει αλλάξει η πραγματικότητα. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Και βεβαίως αυτά τα μέτρα που η κυβέρνηση εξαγγέλει δεν αντιστοιχούν στις λαϊκές ανάγκες, αλλά στην εγκληματική πολιτική της, εσείς, που θεωρεί την πρόσληψη του προσωπικού κόστος. Εσείς μέσα στα νοσοκομεία ως υγειονομικοί δεν μπορείτε να κάνετε μοριακό τεστ. Έβλεπα το ρεπορτάζ και το διαβάζω σήμερα το ρεπορτάζ της Έλλης Κοκάλη στο site neakriti.gr με τον τίτλο «Πανεπιστημιακό τέλος στα δωρεάν rapid test και σε όσους υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία σε απόγνωση οι ασθενείς», αφού από χθες Δευτέρα 3 Ιανουαρίου είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν από την τσέπη τους τα rapid test πριν μπουν στο νοσοκομείο. Δηλαδή... είναι το πλέον προκλητικό τώρα. Άνθρωποι που έχονται κάθε 15 μέρες, κάθε εβδομάδα να κάνουν σαν εξωτερικοί ασθενείς, να κάνουν χημειοθεραπείες, να καλούνται να πληρώσουν από την τσέπη τους ή να στηθούν στις ουρές για να κάνουν ένα τεστ για να κάνουν χημειοθεραπεία τους. Αυτό, αν δεν λέγεται αναλγησία, νομίζω έχουν χάσει τη σημασία τους οι λέξεις. Εδώ όλα, δυστυχώς, κυρία Δουγεράκη, στοιχίζονται στη λογική του λιγότερου κόστους και οικονομικού και των παλωμάτων λόγω της έλλειψης προσωπικού. Το είπατε με μία φράση στην αρχή και τίποτα άλλο. Είπατε ότι τα υγειονομικά δεδομένα είναι προσαρμοσμένα στα οικονομικά. Έτσι. Δυστυχώς στα οικονομικά και στην υποστελέχωση των νοσοκομείων. Θα μπορούσαν να πάρουν τώρα νοσηλευτές και γιατρούς και το υπόλοιπο προσωπικό από τις λίστες που υπάρχουν και των υπηκορικών και των ανθρώπων που ήταν σε προκήρυξη παλιότερες. Θα μπορούσαν να μονιμοποιήσουν τους εργαζόμενους που δουλεύουν τώρα και θα έχουμε άλλο κύμα απολύσεων μέχρι το Μάρτιο, περίπου πάνω από 300 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Θα μπορούσαν να έχουν γυρίσει πίσω τους 6.000 εργαζόμενους στα νοσοκομεία. Θα μπορούσαν να είχαν ενισχύσει την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, να έχουμε περισσότερες κινητές μονάδες ώστε να γίνονται τα τεστ έξω από τα σχολεία. Κύριε Βρύσαλη, είπαμε, θα. Είναι ό,τι κουβεντιάζομαι όλους αυτούς τους μήνες. Είναι ό,τι κουβεντιάζουμε. Το ρεαλιστικό, και συνεχίζουμε να τα κουβεντιάζουμε. Υπάρχει το επιστημονικό δυναμικό. Υπάρχουν χρήματα, κυρία Δουγεράκη. Δεν μπορεί να δίνονται 7 δισεκατομμύρια σε εξοπλιστικά προγράμματα και όταν ζητάμε λεφτά να δοθούν στην υγεία να λέμε ότι δεν έχουμε και να κόβουμε και τον προϋπολογισμό κατά 260 εκατομμύρια. Σας έρχεται ένα ερώτημα από Θεσσαλονίκη. Αν το PCR, και αν μπορείτε να απαντήσετε, αν το PCR σε βγάζει θετικό, πώς ξέρουν ότι δεν είναι το στέλεχος Δέλτα και άρα πιο επικίνδυνο ή το στέλεχος Όμικρον και πιο ακίνδυνο? Το PCR δίνει τέτοια πληροφορία? Δεν το γνωρίζω, δεν θέλω να επισέλθω στο πιο επιστημονικό κομμάτι, δεν το γνωρίζω. Πάντως, φαίνεται από τα εργαστήρια, νομίζω ότι μπορεί να απορριφθεί, αλλά δεν είμαι ο πιο κατάλληλος να σας δώσω την απάντηση. Ωραία. Αυτή στον ακροατή σας. Μια χαρά, απόλυτα τίμιο και κατανοητό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, κύριε Δουγεράκη, και να πω και στους ακροατές σας ότι εμείς το επόμενο διάστημα ετοιμάζουμε κινητοποιήσεις για να προασπίσουμε την υγεία και των ασθενών και των εργαζομένων με μέτρα ασφαλείας. Τι εννοείται? Εννοώ ότι θα προχωρήσουμε και σε κινητοποιήσεις ζητώντας μέτρα ασφαλείας για τους εργαζόμενους, για τους ασθενείς και ταυτόχρονα να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος που τελειώνουν οι συμβάσεις τους το Μάρτιο. Πάνω από 300 άτομα κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους. Εξειδικευμένο προσωπικό, νοσηλευτικό, ιατρικό και το υπόλοιπο προσωπικό με ευθύνη της κυβέρνησης είναι ένα βήμα πριν τις απολύσεις. Αυτό να το γνωρίζει και ο κριτικός λαός. Τελειώνουν, θέλετε να πείτε, οι συμβάσεις τους μέχρι το Μάρτιο και θα πρέπει αυτοί να απομακρυνθούν. Μα καλά, εσείς από τη μία λέτε ότι 2.000 πάνω κάτω και ένας αριθμός ο οποίος αυξομειώνεται καθημερινά με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι σε καραντίνα. Αυτά τα οποία έχετε περάσει, 3.000, 6.000 πόσοι εκτός σε όλη την Ελλάδα εξαιτίας του ότι επέλεξαν να μην εμβολιαστούν. Με διπλές και τριπλές βάρδιες και σαν τρελή να τρέχετε από τη μια κλινική στην άλλη. Όποιος έχει πάει σε νοσοκομείο ή όποιος μιλάει με τους εργαζόμενους, νομίζω ότι καταλαβαίνει τι είναι αυτό το οποίο βιώνετε κι εσείς από τη δική σας την πλευρά. Δεν θα ανανεωθούν λοιπόν οι συμβάσεις αυτών των ανθρώπων και το λέτε έτσι? Κοιτάξτε, φωνή ακόμα δεν έχουμε, τίποτα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, κυρία Δουλγεράκη, καμιά επίσημη απάντηση. Τι περιμένει δηλαδή η κυβέρνηση, να φτάσει στο παραπέντε και να πει πάρτε μια ανανέωση 3 μηνών? Αυτοί οι ήρωες που δώσαν τη μάχη 2 χρόνια τώρα θα τους δώσει πάλι παράταση? Μιλάτε μόνο για 300 συμβάσεις που λήγουν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο? Μόνο στο Πανεπιστημιακό.
Μόνο στο Πανεπιστημιακό που είναι κατηγορίες εργαζομένων που κινδυνεύουν όχι μόνο να απολυθούν, αλλά κινδυνεύει να μπει και ο εργολάβος πάλι στα νοσοκομεία, ιδιαίτερα στις τομείς καθαριότητας της σύντησης που έχει και εκεί εξειδικευμένο προσωπικό. Μου λέγανε καθαρίστες, μου καταγγέλανε ότι υπάρχει μια καθαρίστρια στο τμήμα πληγόντων περιστατικών τη νύχτα που πρέπει να είναι και στα COVID περιστατικά και έξω. Καλά, λύσανε εκείνα τα προβλήματα που λέει εμβολιαστικό κέντρο για τα παιδιά στο υπόγειο και κρούσματα τα οποία περνάνε ανάμεσα από τα παιδιά COVID. Το λύσανε αυτό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Κοιτάτε να δείτε, δυστυχώς ο σχεδιασμός είναι να περνούνται κάποια περιστατικά για να κάνουν κάποιες εξετάσεις που πρέπει να γίνονται. Το εμβολιαστικό κέντρο είναι κάτω στο υπόγειο και κυρία Δουλγεράκη δεν ακουστήκαμε ούτε εκεί. Λέγαμε και το θέλω να το θυμίσω. Μα έπαιρνε κόσμο τηλέφωνο και έλεγε, το έχω αναφέρει αυτό το παράδειγμα, δεν μπορεί σε ένα εμβολιαστικό κέντρο που είναι σε ένα συγκεκριμένο χώρο, δεν έχει σημασία αν είναι υπόγειο πρώτος ή δεύτερος ενός νοσοκομείου, δεν μπορεί από τον ίδιο χώρο που πάνε να εμβολιαστούν παιδιά ενήλικες, αλλά εγώ σας λέω παιδιά που έχουν και μια άλλη ψυχοσύνθεση, να περνάς το περιστατικό COVID και να φωνάζεις κιόλας, γιατί είναι υποχρεωμένος ο άνθρωπος να το κάνει αυτό για να προφυλάξει τους υπόλοιπους, ότι προσέξτε, απομακρυνθείτε, διότι περνάει περιστατικό COVID. Νιώθει άσχημα και ο άνθρωπος ο οποίος έχει νοσήσει και μεταφέρεται, αλλά κυρίως τρομοκρατούνται τα παιδιά. 5η 23 του μήνα, 23 του Δεκέμβρη, έγινε σάλος εκεί κάτω, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, με τις μανάδες να κλαίνε μαζί με τα παιδιά τους, γιατί τα παιδιά κλαίγανε και λέγανε τι. Οι μανάδες λέγανε θα εμβολιαστείτε για να σας προστατεύσουμε. Το περιστατικό COVID που περνούσε από την άλλη έδινε ένα άλλο νόημα. Δεν υπάρχει ειδική είσοδο σε αυτό το νοσοκομείο να περνάνε αυτά τα περιστατικά. Δεν το έχω καταλάβει αυτό. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει ειδική είσοδο και γι' αυτό το μόνο που θα μπορούσε να γίνει, κυρία Δουλγεράκη, και το είχαμε πει, ότι τα εμβολιαστικά κέντρα και μικρών και μεγάλων συνανθρώπων μας δεν θα έπρεπε να είναι μέσα στα νοσοκομεία. Δεν θα έπρεπε να είναι. Θα έπρεπε να είναι στην κοινότητα. Θα ήταν στη στόμη, θα ήταν στα κέντρα υγείας. Όλα αυτά που αναφέρεται και τα κατανοώ και σαν άνθρωπος και σαν πατέρας και βεβαίως και σαν υγειονομικός. Δυστυχώς, κάτω από τους σχεδιασμούς που έχουν γίνει κεντρικά, δεν μπορεί να γίνει. Υπάρχουν εργαστήρια που είναι στο ισόγειο, υπάρχουν κάτω είναι στο υπόγειο τα επίγοντα. Θα πρέπει να ανεποκατεύει κάποιο περιστατικό που μπορεί να πρέπει να κάνει μια ξωνική. Καταλαβαίνετε λοιπόν, το θέμα δεν είναι μόνο χώρο ταξικό, είναι και πιο ουσιαστικό αυτό που είπατε. Ότι μπορεί να είναι εμβολιαστικά κέντρα μέσα στα νοσοκομεία. Όταν αυτά είναι που παρέχουν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Αυτό που έχει η γλώσσα μας βγει να το φωνάζουμε. Παρ' όλα αυτά η κυβέρνηση, επειδή θέλει να, με το ίδιο προσωπικό των νοσοκομείων, να κάνει και τους εμβολιασμούς και να περιθάπτει και να χειρουργεί και να κάνει και το ένα και να κάνει και το άλλο, γι' αυτό παίρνει τέτοιες αποφάσεις. Και έχουμε τα αποτελέσματα των αποφάσεων αυτών. Αυτά είναι δυστυχώς. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Κύριε Βρυσάλη, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Αντιράκη. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά σε όλους μας και με υγεία και θα τα καταφέρουμε με τον αγώνα μας. Καλά να είστε.